Υπουργέ μου, καλό μεσημέρι και από μένα και χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνετε αυτή η ευκαιρία να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις υπηρεσίες που έχετε προσφέρει στην δημόσια υγεία, στη χώρα συνολικά, τους τελευταίους πολύ δύσκολους τρεις μήνες. Από την πρώτη στιγμή που χτύπησε αυτή η κρίση και την πατρίδα μας, πήρα προσωπικά την απόφαση να εμπιστευθώ τους κατεξοχήν ειδικούς, να ακούσω τις υποδείξεις τους και να τους δώσω επίσης, και να σας δώσω μάλλον επίσης, ένα σημαντικό βήμα δημόσιου λόγου, ώστε να μπορείτε να ενημερώνετε την ελληνική κοινωνία για όλα όσα συμβαίνουν, αλλά ταυτόχρονα να την εκπαιδεύετε και σε νέες συνήθειες τις οποίες όλοι έπρεπε να αποκτήσουμε. Δεν χρειάζεται να σας πω, το γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλά, ότι έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο στην καταπολέμηση της πρώτης φάσης της πανδημίας και νομίζω ότι τα δεδομένα των τελευταίων εβδομάδων αυτό το επιβεβαιώνουν και βέβαια είμαστε πάντα πολύ προσεκτικοί στο να αναλύουμε και τα επιδημιολογικά μοντέλα και να μπορούμε να επιχειρούμε να κάνουμε προβλέψεις για το τι θα συμβεί από εδώ και στο εξής. Όμως, όπως έχουμε τονίσει πολλές φορές, αυτό το σταδιακό άνοιγμα, η επιστροφή σε μια νέα καθημερινότητα, όχι απλά ενέχει πολλούς κινδύνους, αλλά έχει πολύ μεγαλύτερους βαθμούς δυσκολίας σε σχέση με το lockdown, το οποίο είναι μια κίνηση δύσκολη πολιτικά και οικονομικά, πριν όμως πιο εύκολη στην εφαρμογή της. Και τώρα που περνάμε στην επόμενη φάση, οι δικές σας κατευθύνσεις και οι προτάσεις τις οποίες διαμορφώνετε εξακολουθούν να μας είναι εξαιρετικά πολύτιμες για την αλληλουχία των κινήσεων που πρέπει να κάνουμε, καθώς και για το αν κάπου κρίνουμε ότι πρέπει να πατήσουμε αντί για τον γκάζι το φρένο και να πρέπει να ενδεχομένως να κάνουμε κάποια βήματα προς τα πίσω, περιορίζοντας δραστηριότητες προς αποφυγή ενός δεύτερου κύματος, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν θα θέλαμε να εκδηλωθεί πριν από αυτό το οποίο μας λέτε ότι μπορεί να εκδηλωθεί, που είναι ενδεχομένως τον επόμενο Οκτώβριο. Ξέρετε, η επιστήμη μας δίνει πολλά δεδομένα, μας δίνει όμως πάντα και τις οριστικές απαντήσεις. Και καταλαβαίνω ότι με έναν νέο ιό όπως αυτός, σε πολλές αποφάσεις, τις οποίες καλούμαστε να πάρουμε, είμαστε σε αχαρτογράφητα νερά, καθώς καλούμαστε να πάρουμε αποφάσεις χωρίς να έχουμε πάντα όλα τα επιστημονικά δεδομένα στη διάθεσή μας. Θέλουμε να έχουμε όμως όσο το δυνατόν περισσότερα. Και πιστεύω ότι μέχρι στιγμή σε αυτή μας την πολιτική έχουμε δικαιωθεί. Για όλους όσοι από εσάς έχετε ένα δημόσιο βήμα και είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι καλούνται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να αναπτύσσουν τις απόψεις τους, θέλω να σας ευχαριστήσω, διότι μέσα από αυτό το δημόσιο βήμα βγήκε στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό ένας ενιαίος λόγος. Και αυτό το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό, διότι δεν υπάρχει τίποτα πιο δύσκολο από το να στέλνουμε ως χώρα και ως επιστημονική κοινότητα συγκεκριμένα μηνύματα. Νομίζω ότι άλλες χώρες, δεν θέλω να αναφερθώ σε συγκεκριμένα παραδείγματα, δεν τα έχουν καταφέρει τόσο καλά σε αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι, όχι μόνο για την επιστημονική δουλειά την οποία κάνετε, αλλά και για την υπευθυνότητα με την οποία συμμετέχετε στο δημόσιο διάλογο, εξηγώντας έννοιες οι οποίες συχνά είναι δυσνόητες και με τις οποίες και όλοι μας εξοικειωθήκαμε σχετικά πρόσφατα. Έχουμε ακόμα να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα επιστρέψουμε σε αυτήν την νέα καθημερινότητα. Έχουμε δύσκολα ζητήματα ακόμα μπροστά μας, πολλά από τα οποία έχουν να κάνουν με το αν και με ποιο τρόπο θα λειτουργήσει η αγορά του τουρισμού. Είμαστε όμως όλοι πολύ πιο έμπειροι σε σχέση με το που βρισκόμασταν πριν από τρεις μήνες. Και εσείς γνωρίζετε πολύ περισσότερα για αυτό τον ιό. Και αυτοί και οι γιατροί που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και έχουν χειριστεί πολλά τέτοια περιστατικά και οι λοιμοξιολόγοι και οι επιδημιολόγοι γνωρίζουμε πια περισσότερα από αυτά τα οποία γνωρίζαμε πριν από τρεις μήνες και βέβαια και οι πολίτες είναι σήμερα πολύ πιο ευαισθητοποιημένοι
και γνωρίζουν πολλά περισσότερα για το πώς πρέπει οι ίδιοι να προστατευτούν, να προστατεύσουν τους αγαπημένους τους, κυρίως τους ευπαθείς, αλλά συνολικά και ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο. Έχουμε κάθε λόγο, νομίζω, να είμαστε ικανοποιημένοι για το γεγονός ότι ως χώρα επιδείξαμε ένα μεγάλο βαθμό υπευθυνότητας, ευνηδιάζοντας ενδεχομένως ευχάριστα και κάποιους στο εξωτερικό, οι οποίοι πάντα έσπευδαν να χρησιμοποιήσουν όχι πολύ κολακευτικά στερεότυπα για την χώρα μας και για τους συμπολίτες μας, και νομίζω ότι στο χέρι μας είναι όλη αυτή την προσπάθεια να την συνεχίσουμε, να τη φτάσουμε μέχρι το τέλος. Το τέλος θα οριστεί πια όταν θα έχουμε μια οριστική θεραπεία ή και ένα εμβόλιο το οποίο θα μας επιτρέψει να αφήσουμε αυτή την επώδυνη περίοδο πίσω μας. Κρατάμε όμως ως παρακαταθήκη τη μεγάλη εμπιστοσύνη των Ελλήνων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και την προσωπική μου δέσμευση, αυτή η επένδυση την οποία κάνουμε στην αξιοπιστία αλλά και στην επιχειρησιακή δυνατότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας να μην έχει προσωρινά αλλά μόνιμα χαρακτηριστικά. Έχει μεγάλη εμπιστοσύνη ο Έλληνας πολίτης σήμερα στο δημόσιο, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο στάθηκε και με το παραπάνω στο ύψος των περιστάσεων, και είναι μια χρυσή ευκαιρία να επενδύσουμε σε αυτό, διότι όσο και αν μπορεί να μας φαντάζει πολύ μακρινό, κάποια στιγμή στο μέλλον θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε και άλλα τέτοια περιστατικά. Είναι κάτι το οποίο πια θα πρέπει να το γνωρίζουμε καλά. Δεν θέλω, Υπουργέ μου, να μακρηγορήσω και να πω περισσότερα. Ήθελα απλά να μοιραστώ μαζί σας αυτές τις σκέψεις, αλλά πρωτίστως να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και να σας ζητήσω αυτή την ζωντανή ανταλλαγή απόψεων την οποία έχετε, η οποία όμως πάντα καταφέρνει και καταλήγει σε έναν κοινό τόπο, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται, να την συνεχίσετε προς όφελος της δημόσιας υγείας αλλά και της ελληνικής κοινωνίας στο σύνολό της.